Οι μέγιστοι παίκτες, οι κορυφαίοι πρωταγωνιστές των γηπέδων, πάντα γίνονταν μύθοι. Οι παράγοντες όμως, μπορεί ένας πρόεδρος συλλόγου να περάσει στην Αθανασία ως γίγας? Ναι, εάν είναι σαν τον Νίκο Γουλανδρή. Εάν προσέφερε ανεξαρτησία και σταθερότητα με σούσεις της Χούντας. Εάν παρήχε τους πόρους, ώστε να μπει η ομάδα σε μια νέα, ανώτερη δυναμική. Εάν οι κινήσεις του δεν άλλαξαν μόνο το σύλλογό του, αλλά σημάδεψαν όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Εάν τελικά έγινε το απόλυτο αρχέτυπο του Προέδρου. Ο μεγάλος Νίκος Γουλανδρής γεννήθηκε στην Άνδρο το 1913. Γόνος πολύ γνωστής αδριώτικης εφοπλιστικής οικογένειας, βοηθούσε τον Ολυμπιακό από το 1958. Ήταν επίτιμος πρόεδρος από το 1964, αλλά ενεργοποιήθηκε περισσότερο από το Δεκέμβριο του 1970 και σε πρώτη φάση έγινε Γενικός Διευθυντής για να αναλάβει την Προεδρία στο τέλος του 1971. Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 1970. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο στάδιο Καραϊσκάκη την προοδευτική για τη 12η αγωνιστική του πρωταθλήματος της περίοδου 70-71. Το αποτέλεσμα του μάτς θα είναι νίκη για την προοδευτική με σκορ 2-1. Ο θρύλος παραπέει και βρίσκεται ένα βήμα από τον γκρεμό. Στη 12η θέση της βαθμολογίας, ο Ολυμπιακός κινδύνευε άμεσα με υποβιβασμό και οι οπαδοί των αντίπαλων ομάδων φόρλασαν ηρωνικά Β' Εθνική. Τι συνέβη όμως στις 20 Δεκεμβρίου 1970? Επανεμφανίστηκε στο στάδιο Καραϊσκάκη ο γίγαντας Γουλανδρής. Ήταν επίτιμος πρόεδρος του Ολυμπιακού το 1964, αλλά η θέση αυτή ήταν τιμητική. Από το 1967, μετά το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου, αρέωσε τις εμφανίσεις του στο γήπεδο και ασχολήθηκε περισσότερο με τις επιχειρήσεις του, με συχνά ταξίδια στις ΗΠΑ. Η κλονισμένη υγεία του, ο φόρτος εργασίας του ως μεγαλοεφοπλιστής, μα πάνω απ' όλα η αστειότητα των χουντικών, μιας και ήταν προσωπικός φίλος του Κωνσταντίνου Καραμαλή, τον απομάκρυναν από το θρύλο και από την Ελλάδα. Δεν αντέχει όμως να βλέπει την ομάδα που λάτρευε να κατρακυλά με τους χουντικούς να αλωνίζουν. Το μάτς με την προοδευτική ήταν άλλη μια μαχαιριά για αυτόν και έτσι αποφάσισε να ενεργοποιηθεί άμεσα και να διοικήσει το θρύλο. Τρεις μέρες μετά θα παραχωρούσε μια ιστορική συνέντευξη στο Φως και στο δημοσιογράφο Σταύρο Τσόχο, όπου θα έστελνε το μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση: «Είμαι εδώ, θα σηκώσουμε κεφάλι». Ο Ολυμπιακός είναι ιδέα, είναι θρησκεία, τονίζει. Θα περάσουν οι μαύρες μέρες και θα ξαναζήσουμε και πάλι τις αξέχαστες εποχές των θρύλων και των θριάμβων. Και έτσι ξεκίνησε να γράφεται η ιστορία. Στις 25 Ιανουαρίου 1971 διορίζεται από το Χουντικό Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού Ασλανίδη νέα διοίκηση στον Ολυμπιακό. Σε πρώτη φάση λοιπόν, ο Γουλανδρής ανέλαβε Γενικός Αρχηγός και Αντιπρόεδρος κάτω από τον στρατηγό Βαρδάνη. Δεν ήθελε όμως να μείνει εκεί. Ήθελε να πάρει τα ενία αλλά με το δικό του τρόπο. Μέχρι το 1971 γινόταν συχνά εκλογές στον Ολυμπιακό. Ψήφισαν όμως μόνο οι 100 αθάνατοι. Ισόβια μέλη που γράφονταν μία φορά και μέχρι να πεθάνουν έκαναν κουμάντο στον Ολυμπιακό. Το καταστατικό της ομάδας όριζε πως έπρεπε να γραφτείς πρώτα πάρεδρο μέλος και αν αποδείκνυες τα Ολυμπιακά σου φρονήματα, αν επιθέσεις δηλαδή τους Ανδριανόπουλους και όλους τους υπόλοιπους σοφούς αθάνατους, γινώσουν τακτικό μέλος. Αφού μεσολάβησε το καλοκαίρι του 1971 που ο Γουλανδρής ξόδεψε εκατομμύρια για μεταγραφές στον Ολυμπιακό, φέρνοντας μεταξύ άλλων το θρυλικό δίδυμο Ιβ και Ρωμέν, το Σεπτέμβριο ο Βαρδάνης παρετήθηκε ανοίγοντας το δρόμο για να γίνει πρόεδρος ο Κυρνίκος. Ο Γουλανδρής όμως δεν ήθελε να αναλάβει έτσι την Προεδρία. Ήθελε να εκλεγεί μέσα από Γενική Συνέλευση των μελών του θρύλου. Ποιον μελών όμως? Όχι μόνο των αθάνατων. Ο βασικός όρος που έθετε ο Κυρνίκος για να αναλάβει πρόεδρος ήταν να ανοίξουν οι εγγραφές των μελών, δηλαδή να μπορεί ο καθένας να εγγραφεί μέλος στο θρύλο και να ψηφίζει για τη διοίκηση, μα πάνω απ' όλα να βοηθά οικονομικά. Ο Γουλανδρής, με άλλα λόγια, έφερε τη δημοκρατία στον Ολυμπιακό και στο ελληνικό ποδόσφαιρο γενικότερα μέσα στη Χούντα, βάζοντας το λαό του θρύλου στην εξουσία. Στη Γενική Συνέλευση της 18ης Δεκεμβρίου 1971 το αίτημα του Γουλανδρή γίνεται αποδεκτό. Εγγράφονται 481 νέα μέλη, μεταξύ των οποίων ο Σοκράτης Κόκαλης και ο Μιλτιάδης Μαρινάκης, πατέρας του Βαγγέλη Μαρινάκη. Και όπως οι Ανδριανόπουλοι έφεραν τον Γουλανδρή στο θρύλο, έτσι και ο Κυρνίκος εξασφάλισε την κυριαρχία του θρύλου στο μέλλον. Αργότερα είχαν φτάσει 4.500 Ολυμπιακοί να εγγραφούν ως μέλη, τεράστιος αριθμός για τα δεδομένα εκείνης της εποχής και ο ίδιος είχε κάνει την περίφημη δήλωση: «Οι λίγοι δεν έχουν δικαίωμα να αποκλείσουν τους πολλούς. Εγώ δεν ήρθα να γίνω πρόεδρος του Ολυμπιακού, αλλά υπηρέτης του».
Καλοκαίρι 1972 και στο τιμόνι βρίσκεται ο μεγαλοεφοπλιστής Νίκος Γουλανδρής, ο οποίος αγαπά παθολογικά τον Ολυμπιακό και είναι αποφασισμένος η παρουσία του στο σύλλογο να αποτελέσει ένα κεφάλαιο που θα γραφτεί με χρυσά γράμματα στην ιστορία του και θα γίνει σημείο αναφοράς για όλες τις μεταγενέστερες γενιές προέδρων. Σήμερα, 4 δεκαετίες μετά, μπορεί να υποθεί με ασφάλεια πως τα κατάφερε με τρόπο επικό και σε χρόνο ρεκόρ. Ο Γουλανδρής σάρωνε στις μεταγραφές. Πρώτα έφερε τον Ιβ, τον Περσίδη και τον Αργυρούδη απ' έξω. Μετά Κελεσίδη, Συνετόπουλο, Σιώκο, Γκλέζο, Βασιλόπουλο, Βιέρα, Λοσάντα. Μετά Γαλάκο, Κρητικόπουλο, Σταυρόπουλο, Πουπάκι. Αλλά και Δαυρουλή, Αϊδινίου. Αλλά και ξένους. Ο Ολυμπιακός έχει δύο ενδεκάδες με συνολικά 16 διεθνείς παίχτες. Και προπονητή, τον Λάκη Πετρόπουλο. Ήταν σαφές για τον Νίκο Γουλανδρή πως πέρα από όλα τα αστέρια που έφερε στο σύλλογο έπρεπε να δώσει τα κλειδιά της ομάδας σε ένα προπονητή που θα είχε πολλαπλές αρμοδιότητες. Να δημιουργήσει εκ του μηδενός ένα σύνολο που θα αποδίδει καλό ποδόσφαιρο και θα κατακτά τίτλους, να διαχειριστεί τις πάρα πολλές ισχυρές προσωπικότητες των πολλών σπουδών παικτών εντός και εκτός γηπέδου, να καθαρίσει τα αποδυτήρια από τους δεκάδες παρατρεχάμενους που βασίλευαν όλα τα προηγούμενα χρόνια, να θωρακίσει την ομάδα από οποιονδήποτε είτε μέσα από το σύλλογο είτε εκτός, και ο άνθρωπος αυτός ήταν ο Λάκης Πετρόπουλος. Παρόλο που δεν έλειψαν αυτοί που τον αντιμετώπισαν καχύποπτα στην αρχή λόγω του πράσινου παρελθόντος του, η δουλειά του δεν θα αργήσει να φανεί. 14 Σεπτεμβρίου 1972, στάδιο Καραϊσκάκη, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στον πρώτο γύρο του κυπέλλου UEFA την Κάλιαρη, μια από τις κορυφαίες ομάδες εκείνη την εποχή. Εκείνη την εποχή ο τύπος θυμάμαι ότι είχε προαναγγείλει από ημερών αυτό το παιχνίδι, μιλούσε για τις διασημότητες, τους Ιταλούς. Τη Σκουάντρα Τζούρα. Εδώ βλέπουμε το πρώτο γκολ του Ολυμπιακού, νωρίς, σέντρα από δεξιά του Περσίδη, κεφαλιά του Γιούτσου 1-0, το Καραϊσκάκι παίρνει φωτιά. Στο κύπελλο UEFA και στις 14 Σεπτεμβρίου 1972 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Κάλιαρη. Η Κάλιαρη ήταν πρωταθλήτρια ετελείας το 70 και συνάμα η βάση της εθνικής των Ιταλών, με παίχτες αστέρια όπως η Τζίτζι Ρίβα, Αλμπερτόζι, Ντομεγκίνι, Κόρι, Τσέρα και Μαράσκι. Ο θρύλος του ελληνικού ποδοσφαίρου έπαιξε πολύ καλά, αλλά στάθηκε άτυχος. Ενώ στον επαναληπτικό, της 27 Σεπτεμβρίου 1972, γράφηκε μία από τις πιο χρυσές σελίδες της ευρωπαϊκής ιστορίας του θρύλου. Ήταν η πρώτη φορά που μια ελληνική ομάδα απέκλεισε ιταλική, και μάλιστα της κλάσεως της τότε Κάλιαρη. Μετά το τέλος του αγώνα, ο διάσημος Ιταλός προπονητής της Κάλιαρη Φάμπρι είπε στους δημοσιογράφους ότι ο Ολυμπιακός ήταν μεγάλη ομάδα και θα έφτανε μέχρι τον τελικό. Στο στάδιο Καραϊσκάκη και στα πλαίσια της τρίτης ευρωπαϊκής οργανώσεως για το κύπελλο UEFA διεξήχθη ο πρώτος ποδοσφαιρικός αγών μεταξύ των ομάδων Ολυμπιακού Πειραιός και της Ιταλικής Κάλιαρη. Ο αγών εντυπωσίασε από την πρώτη στιγμή. Αμέσως μετά την έναρξη, στο δεύτερο λεπτό, ο Ολυμπιακός επέτυχε γκολ με κεφαλιά του Γιούτσου. Σε βασικές φάσεις παρουσίασε ο αγών καθόλου τον πρώτο ημίχρονο. Το λεπτό, ο Τριαντάφυλλος χάρισε στην ομάδα του δεύτερο γκολ με κατευθείαν χτύπημα φάουλ. Στο 68 λεπτό, η Κάλιαρη εμείωσε το σκορ σε 2-1 με γκολ του Ντομεγκίνη. Στις 25 Οκτωβρίου 1972, ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε την Tottenham στο White Hart Lane. Το τελικό 4-0 ήταν μάλλον άδικο για τον Ολυμπιακό και πρέπει να σημειώσουμε ότι ο Γιώργος Δελικάρης έκανε μία από τις καλύτερες εμφανίσεις της καριέρας του. Στο επαναληπτικό της 8ης Νοεμβρίου 1972, ο Ολυμπιακός κέρδισε με ένα μόνο 0 την Tottenham. Και λέμε μόνο γιατί έκανε μια ονειρόδη εμφάνιση και κυριάρχησε πλήρως και στα 90 λεπτά της Tottenham που διέθετε τότε τη μεγαλύτερη ομάδα της ιστορίας της και κατέκτησε τελικά το κύπελλο UEFA, γνωρίζοντας μόνο μια ήττα, αυτήν από τον Ολυμπιακό. 8 Νοεμβρίου 1972, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο στάδιο Καραϊσκάκη την Tottenham. Η αλήθεια είναι ότι και μια νίκη γοήτρου για το ελληνικό ποδόσφαιρο εκείνης της εποχής ήταν πολύ μεγάλη υπόθεση. Δεν γέμισε το Καραϊσκάκι, είχαμε 28.190 εισιτήρια. Ο Τζένιξ, ο τερματοφύλακας, ο Ιρλανδός, για τον οποίο μιλάγαμε και στο προηγούμενο παιχνίδι. Πολύ σπουδαίος τερματοφύλακας, λάστιχο. Εκτινάσε το κατά τρόπο εκπληκτικό.
Εδώ από πριν πάνω στη γραμμή ο Evans, μια κεφαλιά του Αργυρούδη. Οι Άγγλοι πάλι στην επίθεση. Θυμάμαι και βλέπω και από τις συνθέσεις πόσες μεταγραφές είχε κάνει ο Γουλανδρής. Αργυρούδης, Τριαντάφυλλος, Λοσάντα, Ψινετόπουλος, Περσίδης, και είχε την αίσθηση του χώρου. Εδώ οι Άγγλοι αμυντικοί αποκρούν πάνω στη γραμμή μια κεφαλιά του Αργυρούδη, του Ρωμένα Αργυρούδη. Ξαναβλέπουμε εδώ τη φάση. Να πούμε κάτι εδώ, Πέτρο, ότι πράγματι το ποδόσφαιρο τότε ήταν τεχνικό, αλλά δεν ήταν τόσο γρήγορο όσο είναι το σημερινό. Αλλά είχε δεξιοτεχνία. Και εδώ τι βλέπουμε. Βλέπουμε το 1-0, είναι στο 45ο λεπτό. Το μακρινό σου, το οποίο δεν μπόρεσε να εξουδετερώσει ο Τζένιξ, μπορούμε να πούμε ότι ήταν τραγικό το λάθος του Ιρλανδού τερματοφύλακα και η μεγάλη Κάνδας. Έκανε επίδειξη δύναμης Ολυμπιακός εκείνο το παιχνίδι. Ήταν όντως μια πολύ καλή μέρα για το ελληνικό ποδόσφαιρο και φυσικά για τον Ολυμπιακό. Ήταν εκπληκτική εμφάνιση του Ολυμπιακού, ανεξάρτητα αν αυτό ήταν μάτς γοήτρου ή όχι. Απλά ήταν φτωχό το σκορ. Ιστορία στον Ολυμπιακό, ο κύκλος κάνει. 6 χρόνια είχε μείνει χωρίς πρωτάθλημα η ομάδα πριν πάρει τα 2 συνεχόμενα επί Μπούκοβι. Άλλα 5 χρόνια έμεινε χωρίς πρωτάθλημα μετά τον Μπούκοβι, ώσπου ήρθε η χρυσή εποχή του Νίκου Γουλανδρή, που έφτιαξε έναν από τους καλύτερους Ολυμπιακούς όλων των εποχών, που κατέκτησε και τους 3 συνεχόμενους τίτλους από το 1973 έως το 1975. Με τους καλύτερους Έλληνες ποδοσφαιριστές, με ομογενείς και ξένους επίπεδου, δημιούργησε μια ομάδα φόβητρο. Έναν Ολυμπιακό που και φοβόντουσαν και σέβονταν όλοι. Για να καταλάβετε, στα 34 παιχνίδια για τη σεζόν 72-73 διατέθηκαν σχεδόν 1 εκατομμύριο εισιτήρια. Μιλάμε για ένα σύνολο με αστέρια λαμπερά σε κέντρο και επίθεση, όπως οι Δελικάρης Γιούτσος, με τους Γάλλους Άσους Ιβ και Αργυρούδη να σκίζουν και τους δύο Λάτιν, τον Βιέρα και τον Λοσάντα, να κάνουν τη διαφορά. Και με μία άμυνα γρανίτη από Κελεσίδη, Γκαϊτατζή, Σιόκο, Γκλέζο και Αγγελή, που τελείωσαν τη σεζόν με 13 γκολ παθητικό, ρεκόρ όλων των εποχών. 40.000 φίλοι του ποδοσφαίρου παρακολούθησαν στο στάδιο Καραϊσκάκη το πειραϊκό ντέρμπι μεταξύ Ολυμπιακού και Εθνικού για το πρωτάθλημα πρώτης εθνικής κατηγορίας. Σκληρό και αφύρωπο στάθηκε τις πρώτες στιγμές στο παιχνίδι. Όμως ο Ολυμπιακός κατόρθωσε να ανοίξει το σκορ στο 31ο λεπτό με γκολ του Λοσάντα. Το τέταρτο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου, ο Δελικάρης έκανε το σκορ 2-0 υπέρ του Ολυμπιακού. Η ομαδάρα του Γουλανδρή ξεκίνησε και στις 8 πρώτες αγωνιστικές είχε 7 νίκες και την κλασική εκείνα τα χρόνια ήταν στην Τούμπα, λόγω κούδα. Με τις 7 νίκες της να είναι με συνολικό σκορ 23-1. Χαρακτηριστικό εκείνη τη σεζόν υπήρξε το 5-1 επί της ΑΕΚ στη Φιλαδέλφια, με τον Ολυμπιακό να σταματάει να βάζει γκολ από το 60 και έπειτα παίζοντας και με 10 παίχτες από το 70. Ο Ιβ Τριαντάφυλλος σκόραρε με ευκολία και το όνομα του άρχισε να γίνεται σύνθημα στα χείλη των ερυθρόλευκων πιστών που έψαχναν τον Σέντερφορ που μετά το σιδέρι θα τους έκλεβε την καρδιά. Κατάμεστο από φιλάθλους στο στάδιο της Νέας Φιλαδελφίας την ημέρα του αγώνος ντέρμπι μεταξύ ΑΕΚ και Ολυμπιακού για το πρωτάθλημα πρώτης εθνικής κατηγορίας. Ο αγών εδικέσε τον χαιρετισμό του ντέρμπι μόνο στο πρώτο ημίχρονο, κατά το οποίο ο Ολυμπιακός προηγήθη με ένα γκολ που πέτυχε ο Τριαντάφυλλος στο 35ο λεπτό. Στο δεύτερο ημίχρονο τα πράγματα άλλαξαν με πλήρη επικράτηση του Ολυμπιακού, ο οποίος σε 6 λεπτά μεταξύ 49ου και 55ου λεπτού επέτυχε 3 τέρματα με τους Αργυρούδη, Δελικάρη και Γιούτσο.
Στο 56ο λεπτό η ΑΕΚ εμείωσε το σκορ σε 4-1 κατά την πέναλτι που εκτύπησε με επιτυχία ο Νικολαίδης. Με 4 λεπτά ένα γκολ του Συνετόπουλου διαμόρφωσε το τελικό σκορ 5-1 με το οποίο κατοικυρώθη η νίκη του Ολυμπιακού επί της ΑΕΚ. Το μάτς της 6ης Δεκεμβρίου του 1972 έμεινε στην ιστορία για το γεγονός ότι ήταν η δεύτερη νίκη του Ολυμπιακού στη Λεωφόρο σε επίπεδο Α Εθνικής με γκολ του Αργυρούδη, αλλά και για τις εκπληκτικές επεμβάσεις του Κελεσίδη σε ένα παιχνίδι που σήμανε και την έναρξη της καριέρας του στην Εθνική Ελλάδος. Ο Κελεσίδης έπιασε τα ντεράτ. Μονοκόμματα, κεφαλές στερίζονται του δοκού, δοκάρια, ξυστά άοδο, στην κοιλιά. Με ένα γκολ εις βάρος της γηπεδούχου ομάδος που επετέχθη μόλις το πρώτο λεπτό, άρχισε στο στάδιο Καραϊσκάκη ο αγών Ολυμπιακού Καλαμάτας για το πρωτάθλημα πρώτης εθνικής κατηγορίας. Μετά την ψυχρολουσία αυτή, ο Ολυμπιακός αντεπετέθη και στο 16ο λεπτό ισοφάρισε με γκολ του Αργυρούδη. Και το ημίχρονο έδειξε με σκορ 1-1. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Τριαντάφυλλος επέτυχε για λογαριασμό της ομάδος του δύο ακόμη γκολ και διαμόρφωσε το τελικό 3-1 με το οποίο ο Ολυμπιακός επευλήθη της Καλαμάτας. Για το κύπελλο Ελλάδος, ο Ολυμπιακός επέτυχε αντιμέτωπος στο στάδιο Καραϊσκάκη με την ομάδα των Ιωαννίνων εκ των πρωτοπόρων της Δευτέρας Εθνικής Κατηγορίας. Για ένα διάστημα η ομάδα είχε μια πτώση, λογικά αφού δεν μπορούσε συνεχώς να κάνει ρεκόρ και σε εκείνη την περίοδο της σεζόν χρειάστηκε ο Κελεσίδης να κάνει τα πάντα. Ο Ολυμπιακός πήρε σύντομα πάλι τα πάνω, του έκανε σερή νίκες, αλλά όπως κάθε Ολυμπιακός συνήθισε να αντιπατάει στα πιο μικρά παιχνίδια. Έτσι ήρθε μια ισοπαλία 1-1 με την Ομόνοια στο Καραϊσκάκη με 30.000 λαό να αποδοκιμάζει και οι δύο στον Ήβ. Γενικά όμως ο κόσμος ήταν πάντα δίπλα στην ομάδα, έκανε εκστρατεία στη Θεσσαλονίκη για τον αγώνα με τον Άρη, ο Ολυμπιακός νίκησε και τον ΠΑΟΚ στον Πειραιά, αλλά το 0-0 στο Εγάλεο και κυρίως το 1-1 στην Καβάλα δεν τον άφησαν να ξεφύγει. Φεβρουάριο του 1973 και ο Γουλανδρής ακούγοντας τους γαύρους να φωνάζουν συνεχώς ηρωνικά προς τη Χούντα «Φέρτε μας τον Άγιαξ», αποφασίζει να υλοποιήσει τις επιθυμίες τους και φέρνει τον Άγιαξ για φιλικό. Στις 16 Φεβρουαρίου 1973 λοιπόν, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Άγιαξ του μεγάλου Γιώχαν Κρόιφ και χάνει με σκορ 1-2. Το μάτς ήταν περίεργο με τους παίκτες του Άγιαξ να κάνουν αγκαρία στη μεγαλύτερη του διάρκεια. Έκλεισαν το στάδιο Καραϊσκάκη οι φίλοι του ποδοσφαίρου για να παρακολουθήσουν τον διεθνή κοινικό αγώνα μεταξύ του Ολυμπιακού και της πρωταθλητρίας κόσμου Άγιαξ. Κατά το πρώτο ημίχρονο, οι αντίπαλοι επέτυχαν από ένα γκολ. Πρώτη η Ολλανδική ομάδα με τον Γκάιζερ και αργότερα ο Ολυμπιακός με τον Τριαντάφυλλο. Στο δεύτερο ημίχρονο, το παιχνίδι παρουσίασε μεγαλύτερο ενδιαφέρον λόγω αισθητής ανόδου της ποιοτικής στάθμης του. Στο ημίχρονο αυτό, ο Ολυμπιακός έχασε την ευκαιρία να προηγηθεί όταν ο Τριαντάφυλλος αστόχησε στην εκτέλεση πέναλτι.
Τελικώς, με ένα δεύτερο τέρμα που πέτυχε ο ΡΕΠ, ο Άγιαξ επεβίθη του Ολυμπιακού με 2-1. Μετά το τέλος αυτού του αγώνα θα συμβεί ένα ατύχημα που λίγο έλειψε να εξελιχθεί σε δυστύχημα στο χώρο της ιστορικής θύρας 7 του σταδίου Καραϊσκάκη. Κατά πάσα πιθανότητα λοιπόν, εξαιτίας ενός πλαστικού μπουκαλιού, το οποίο πάτησε ένας φύλαθλος του Ολυμπιακού στη θύρα 7 και γλίστρησε, παρασύροντας άλλους πίσω του που προσπαθούσαν να βγουν από το γήπεδο, φτάσαμε στο παραλίγο δυστύχημα. Ευτυχώς κανείς δεν πέθανε, αλλά 8 χρόνια μετά, πολλοί Ολυμπιακοί που σύχναζαν από τότε στη θύρα 7 ήταν ψηλιασμένοι και μετά τα τραγικά γεγονότα της 8ης Φεβρουαρίου 81, στο μυαλό τους ήρθε αμέσως αυτό το φιλικό με τον Άγιαξ. Οι διεκδικητές αρχικά φαίνονταν πως θα ήταν τρεις, αφού και ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ δυνατός. Όμως λάκησε όταν έχασε στο κρίσιμο ντέρμπι από τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι. Το παιχνίδι διακόπηκε αφού ένας παίχτης του, που αποβλήθηκε, ο Αθανασόπουλος, δεν έφευγε από τον αγωνιστικό χώρο. Οι τρίφιλοι, αφού απείλησαν ότι θα αποχωρήσουν από το πρωτάθλημα, διαμαρτυρόμενοι κατά βάση για ένα πέναλτι, έχασαν το μάτς με 0-2 και τιμωρήθηκαν βάσει των τότε κανονισμών με αποκλεισμό από τα δύο επόμενα παιχνίδια τους. Ο τυχερός ήταν ο ΠΑΟΚ, που κέρδισε αναφαγόνα το παιχνίδι του με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο και έγινε έτσι αυτόματα σοβαρός διεκδικητής του τίτλου. Επισοδιακό ήταν το ντέρμπι της επόμενης σεζόν. Ήταν 11 Μαρτίου 1973 και ο Ολυμπιακός, που είχε βάλει πλώρη για τον τίτλο, αντιμετώπιζε το μεγάλο του αντίπαλο στο Καραϊσκάκι με στόχο τη νίκη στο σπίτι του μετά από σχεδόν 4 χρόνια. Στο μάτς του πρώτου γύρου οι Ερυθρόλευκοι είχαν επικρατήσει 1-0 στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Το μάτς ήταν εντυπωσιακό, αλλά τα πνεύματα οξύνθηκαν και η κατάσταση ξέφυγε εκτός ωρίων. Αφορμή λέγεται πως στάθηκε τον γκολ της ισοφάρισης του Ιβ Τριαντάφυλλου, ο οποίος έκανε το σκορ 1-1. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού θεώρησαν πως η μπάλα δεν πέρασε ποτέ τη γραμμή της εστίας του Κωνσταντίνου και από εκείνο το σημείο οι διαπληκτισμοί ολοένα και φούντοναν. Γι' αυτό το γκολ διαμαρτυρήθηκαν οι Παναθηναϊκοί. Είναι το τέρμα της ισοφαρίσεως του Ολυμπιακού που πέτυχε με κεφαλιά ο Τριαντάφυλλος. Η φωτογραφία δείχνει πεντακάθαρα τον Κωνσταντίνου να βρίσκεται πολύ μέσα στα δίχτυα και να βγάζει μέσα από τη γραμμή την μπάλα. Από τους Ερυθρόλευκους αποβλήθηκε ο Τριαντάφυλλος με απευθείας κόκκινη για αντιαθλητική συμπεριφορά για να συνεχίσουν με 10 παίκτες οι δύο ομάδες, μια και νωρίτερα είχε πάρει την άγουσα για τα αποδυτήρια και ο Παπαδημητρίου του Παναθηναϊκού. Ο Αθανασόπουλος είδε επίσης την κόκκινη από πλευράς φιλοξενούμενων μετά από γροθιά στο Βιέρα προς το τέλος του παιχνιδιού. Το μάτς διεκόπη περίπου 10 λεπτά πριν από το φινάλε με υπετιότητα του Παναθηναϊκού, αφού όπως λέγεται, ο Αθανασόπουλος αρνούταν να αποχωρήσει. Το σκορ εκείνη τη στιγμή ήταν 3-2 υπέρ των γηπεδούχων. Ο διαιτητής Λάτσιος κατέγραψε τα συμβάντα στο φύλλο αγώνα και ο Ολυμπιακός πήρε τον αγώνα στα χαρτιά με 2-0, ενώ ο μηδενισμός για τον Παναθηναϊκό του στήχησε ποινή αποκλεισμού 2 αγωνιστικών. Ήταν η χρονιά που ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος μετά από 6 χρόνια, κατακτώντας παράλληλα το πρώτο του ντάμπλ μετά το 1959. Είναι η αφετηρία του χτισήματος της πολύ μεγάλης ομάδας του Νίκου Γουλανδρή. Στο στάδιο Καραϊσκάκη, ο εκ των πρωτοπόρων του πρωταθλήματος πρώτης εθνικής κατηγορίας, Ολυμπιακός Πειραιός, αντιμετώπισε το συμπατριώτη του Εθνικό. Το ημίχρονο, ο Εθνικός επίεσε αρκετά τον Ολυμπιακό, ο οποίος ωστόσο άνοιξε πρώτος το σκορ στο 8 λεπτό με καρφωτή παλιά του Αργυρού. Ο Εθνικός ισοφάρισε στο 11ο λεπτό όταν ο Κελεσίδης, αφού απέκρουσε σέντρα του Σταματόπουλου, έχασε την μπάλα, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στον Πλητικόπουλο να τη στείλει στα δίχτυα. Στο δεύτερο ημίχρονο, οι δύο αντίπαλοι προσπάθησαν να διαμορφώσουν το σκορ ο καθένας υπέρ αυτού. Πράγμα που πέτυχε ο Ολυμπιακός στο 80 λεπτό, με ένα γκολ που πέτυχε ο Καραβίτης με χτύπημα πέναλτι, με το οποίο και διαμορφώθηκε το τελικό σκορ 2-1 υπέρ του Ολυμπιακού. Χαρακτήρα ντέρμπι είχε ο αγώνα Ολυμπιακού ΑΕΚ που διεξήχθη στο στάδιο Καραϊσκάκη για το πρωτάθλημα πρώτης εθνικής κατηγορίας. Στο πρώτο
δεύτερο ημίχρονο, η ΑΕΚ, που άρχισε δυνατά και επιθετικά τον αγώνα, έδειξε ότι θα ήταν πολύ δύσκολος αντίπαλος για τον Ολυμπιακό. Με την άνοιξη του δεύτερου ημιχρόνου, ο Ολυμπιακός εφήρμοσε γρήγορο επιθετικό παιχνίδι και στο 55ο λεπτό άνοιξε το σκορ με σούτ του Ρωμένα Αργυρούδη. Δύο λεπτά αργότερα, ο Ολυμπιακός εδιπλασίασε τα τέρματά του με ισχυρό σούτ του Ιπ Τριαντάφυλλου. Το τέλος του αγώνος βρήκε νικητή με σκορ 2-0 τον Ολυμπιακό, που με τη νέα αυτή νίκη του διατηρήθη στην κορυφή της βαθμολογίας. Μετά τον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης, που επιβληθής του Εθνικού Πειραιός προεκρίθη για τον τελικό κυπέλλου Ελλάδος, την πρόκρισή του εκέρδισε και ο Ολυμπιακός, ο οποίος ενίκησε στο ασφυκτικά γεμάτο στάδιο Καραϊσκάκη τον Πανιόνιο. Το σκορ προηγήθηκε ο Ολυμπιακός με γκολ που πέτυχε στο 20 λεπτό ο Τριαντάφυλλος. Δεκαπέντε λεπτά αργότερα ο Πανιόνιος ισοφάρισε με κεφαλιά του Δέλα. Αμέσως μετά την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, ο Λοσάντα έδωσε και πάλι το προβάδισμα στον Ολυμπιακό. Στο υπόλοιπο μέρος του αγώνος, παρά τις προσπάθειες των δύο ομάδων, το σκορ έμεινε αμετάκλητο. Έτσι, νικητής με 2-1 ανεδείχθη ο Ολυμπιακός, που θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στον τελικό. Το ευτύχημα ήταν ότι την ίδια αγωνιστική που έφερε ο Ολυμπιακός 1-1 στην Καβάλα, ο ΠΑΟΚ υπέστη ήταν σοκ 3-5 μέσα στην Τούμπα από την Παναχαϊκή. Και έτσι ο Ολυμπιακός ξέφυγε στη βαθμολογία έστω ένα πόντο. Καθοριστική όμως ήταν και η τρίτη αγωνιστική πριν το τέλος, όταν ο μεν ΠΑΟΚ έφερε 0-0 με τον Πανιόνιο στην Αθήνα, ο Ολυμπιακός κέρδισε 2-1 στο Βόλο σε ένα γήπεδο με 6.000 εκδρομής φίλους του. Τότε αποσπάστηκε 2 βαθμούς από τον ΠΑΟΚ, με τον τίτλο να έρχεται και τυπικά με το διπλό στην Κύπρο επί της Ομόνιας. Μια δίκαιη επιβράβευση για την ανωτερότητα της ομάδας υπό την τεχνική ηγεσία του Λάκη Πετρόπουλου. Ο θρύλος του ελληνικού ποδοσφαίρου επανήλθε στην κορυφή, πήρε το πρωτάθλημα με ρεκόρ βαθμών έχοντας στο δεύτερο γύρο 15 νίκες και 2 ισοπαλίες και κερδίζοντας και στα 4 παιχνίδια του τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Και βέβαια δεν είναι τυχαίο ότι εκείνη τη σεζόν ο Ολυμπιακός έκανε και τον ντάμπλ κερδίζοντας στον τελικό τον ΠΑΟΚ, με τον οποίο μονομάχησε έως το τέλος και για τον τίτλο του πρωταθλητή. Ήταν το πρώτο ντάμπλ του Ολυμπιακού μετά από το 1959, 24 χρόνια ύστερα από το φινάλε εκείνης της απίστευτης ομάδας που είχε σωρώσει τα πάντα στο ελληνικό ποδόσφαιρο τη δεκαετία του 50. Με αγωνία ανεμένεται ο τελικός κυπέλλου Ελλάδος μεταξύ Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ. Γι' αυτό και το στάδιο Καραϊσκάκη είχε γεμίσει από φιλάθλους, οι οποίοι από νωρίς είχαν πάρει τις θέσεις τους στις κερκίδες. Το ερώτημα ήταν, θα πραγματοποιήσει το ντάμπλ Ολυμπιακός ή θα έπαιρνε το κύπελο ο άξιος αντιπαλός του ο ΠΑΟΚ, αφήνοντας μόνο τον τίτλο του πρωταθλητού στον Ολυμπιακό. Και με φανατισμό αγωνίστηκαν και οι δύο αντίπαλοι, αλλά μέσα στα απολύτως αθλητικά πλαίσια. Και το τέλος του πρώτου ημιχρόνου τους βρήκε ισοπάλους. Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, ο Ολυμπιακός επέτυχε δια του Αγγελή ένα τέρμα. Ένα τέρμα που ισοδυναμούσε με ένα τίτλο, διότι υπήρξε το μοναδικό του αγώνος που έχασε τη νίκη στον Ολυμπιακό.
Στιγμές τριάμβου ήταν για τον Ολυμπιακό η λήξη του αγώνος. Γιατί είχε επιτύχει φέτος τον double, τον τίτλο του πρωταθλητού και το κύπελο Ελλάδος. Είχε κατακτήσει δύο τίτλους και δύο περιπόθητα κύπελα που τα απένιμε στους νικητάς ο Υπουργός παρά τον Πρωθυπουργό κ. Αγαθαγγέλου. Ο γύρος του θριάμβου ήταν για τους παίκτες του Ολυμπιακού το δίκαιο επιστέγασμα της επετινής του προσπαθίας. Νικητής, νικητής και πρωταθλητής, Ολυμπιακός και πάλι ο θριάμβευτης. Νικητής, νικητής και πρωταθλητής, Ολυμπιακός και πάλι ο θριάμβευτης. Μεγάλε Ολυμπιακέ, θριάμβευτης σε βγήκες. Πρωτάθλημα στο Πειραιάς, με το σπάθι σου πήρες. Τις μεγάλες δόξες σε στεφάνωσαν ξανά και στο όνομα σου τρέμουν όλοι ακόμα μια φορά. Και στο όνομα σου τρέμουν όλοι ακόμα